Περισσότεροι από χίλιοι Ρώσοι αθλητέ, ανάμεσά του και Ολυμπιονίκε, φέρονται να εμπλέκονται στην βιομηχανία ντόπινγκ που είχε συσταθεί από τον κρατικό μηχανισμό. <coughs> Αυτό αναδεικνύει η νέα έρευνα ανεξάρτητη επιτροπή που συνέστησε η Γουάντα. <laughs> Σύμφωνα με τον καθηγητή Μακλάρεν, πρόκειται καμία θεσμοθετημένη και συντονισμένη συνωμοσία με σκοπό την εξασφάλιση μεταλλίων. Not... Τα στοιχεία δεν προέκυψαν από προφορικέ μαρτυρίε κανενό για να εξαχθούν συμπεράσματα. Εξετάζονται τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία και τα συμπεράσματα εξήχθησαν από τα αποτελέσματα τους. Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης αποδεικνύουν πως η συνωμοσία εξελίχθηκε τουλάχιστον από το 2011 έως το 2015, τον ο Η δεύτερη έκθεση επιβεβαιώνει τα στοιχεία της πρώτης που είχε δημοσιευτεί πριν λίγους μήνες. Ο ρόλο του ρωσικού κράτου δεν περιέλαμβανε μόνο τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών, αλλά και την σκόπιμη αλλαγή δειγμάτων με στόχο να μην εντοπιστούν οι τοπαρισμένοι αθλητέ. Μάλιστα, βρέθηκαν email με τα οποία ζητούνταν οδηγίε από το Υπουργείο Αθλητισμού για το τι θα πρέπει να γίνει με κάποια θετικά δείγματα αθλητών. Για αναμενόμενο αποτέλεσμα και ψευδεί ισχυρισμού, κάνει λόγο η ρωσική πλευρά.